Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 22, στίχος 39 έως 46. Η προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού στο όρος των ελαιών και η προδοσία του Ιούδα. Ύστερα ο Ιησούς βγήκε και πήγε όπως συνήθισε στο όρος των ελαιών. Τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Όταν έφτασε στο συνηθισμένο τόπο, τους είπε «Να προσεύχεστε, να μη σας νικήσει ο πειρασμός». Εκείνος απομακρύνθηκε από αυτούς σε απόσταση πετροβολιάς, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται με ετούτα τα λόγια. «Πατέρα, αν θέλεις, γλίτωσέ με από αυτό το ποτήρι. Ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Φανερώθηκε τότε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό και τον ενίσχυσε. Η αγωνία τον κυρίεψε και προσευχόταν πιο πολλή ώρα. Ο υδρότας του γινόταν σαν σταγόνες αίματος και έπεφτε στη γη. Όταν σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε προς τους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται, γιατί ήταν αποκαμωμένοι από τη λύπη. «Και τι κοιμάστε», τους είπε, «σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην σας νικήσει ο πειρασμός». Η σύλληψη του Ιησού Χριστού. Ενώ μιλούσε ακόμα ο Ιησούς, φάνηκε πλήθος ανθρώπων. Τους οδηγούσε ένας από τους 12 μαθητές που ονομαζόταν Ιούδας. Αυτός πλησίασε τον Ιησού για να τον φιλήσει. Γιατί αυτό το σημάδι τους είχε δώσει. «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι». Ο Ιησούς όμως του είπε, «Ιούδα, με φίλημα προδίνεις τον Υιό του ανθρώπου». Όταν είδαν οι μαθητές τι του έμενε να γίνει, του είπαν, «Κύριε, να τους χτυπήσουμε μαχαίρι». Ένας μάλιστα από αυτούς χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε το δεξί αυτή. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς και τους είπε, «Φτάνει ως εδώ». Άγγιξε ύστερα το αυτί του δούλου και το γιάτρεψε. Τότε ο Ιησούς είπε στους αρχιερείς, στους στρατηγούς του ναού και στους πρεσβυτέρους που είχαν έρθει να τον πιάσουν. «Ληστής είμαι και βγήκατε με μαχαίρια και ρόπαλα. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δεν απλώσατε χέρι πάνω μου. Αυτή όμως είναι η ώρα σας. Η ώρα που κυριαρχεί το σκοτάδι». Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευηχής, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων. Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επιβούλος, ο φίλος και διαβόλος, εκ των έργων απεφάνθη, υπολούθη γαρ το διδασκάλο και κάθε αυτόν εμελέτησε την προδοσίαν, έλεγε εν εαυτό, παραδώσω τούτον και κερδίσω τα συνταχθέντα χρήματα. Επεζήτηδε και το μύρο παθήνε και τον Ιησούν βολοκρατήθηνε. Απεδόκεν ασπασμόν παρέ επί σφαγής.
Έδραμε λέγον ο Ιούδας εις παρανόμης γραμματεύσει. Τι μη θέλετε δούνε καγώ ημίν παραδώσω αυτόν εν μέσω δε των συμφωνούντων. Αυτός εις ωράτος ο συμφωνούμενος, καρδιόγνωστα φύσε των ψυχών.